Συνεχίζουμε τώρα με την επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 722 14 Δευτέρου του 2024 της βουλευτού ΒΤ3 Νοτίου Τομέα Αθηνών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Αριστεράς της κυρίας Θεανός Φωτίου προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα να ακυρωθεί η παράτυπη και λανθασμένη κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων του κλάδου οδηγών σχολικών λεωφορείων. Παρακαλώ, κύριε Φωτίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, η ερώτησή μου αφορά τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων και πούλμαν, οι οποίοι από το 1984, 40 χρόνια δηλαδή τώρα, εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Σας ρωτώ, έχει αλλάξει τίποτε από το 84? Όχι. Ανταυτού, το 2011, αντίθετα δηλαδή, επανεβεβαιώθηκε η ένταξή τους, αυτών των εργαζομένων, με το νέο κανονισμό των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων, το 2011. Όλοι λοιπόν οι οδηγοί έπαιρναν τα αντίστοιχα ένσημα. Όλοι? Όχι. Από ένας ιδιοκτήτης ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Αττικής, από το 2013, δεν καταβάλει στον ΕΦΚΑ τα βαρέα και ανθυγινά ένσημα στους οδηγούς των λεωφορείων του. Και τι γίνεται τότε? Γίνεται ότι οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου εργοδότη, μετά από 7 χρόνια, δεν ξέρω γιατί τόσο αργά, το 20, καταγγέλνουν τον εργοδότη. Και τότε συμβαίνουν τα εξής ακατανόητα. Θα μου τα εξηγήσετε ένα-ένα, γιατί ξέρω την απάντησή σας στην κυρία Κτενά. Πρώτον, οι επιθεωρητές του ΕΦΚΑ που διενεργούν τον έλεγχο στις 7 Φεβρουαρίου του 20, αντί να διαπιστώσουν την παράβαση του νόμου, του ισχύοντος νόμου μέχρι τότε, και να απαιτήσουν από τον εργοδότη να συμμορφωθεί, του επιτρέπουν, σε εισαγωγικά, ή μήπως και το συμβουλεύουν, να ρωτήσει τον ΕΦΚΑ αν δικαιούται να παρανομεί ή όχι. Οι επιθεωρητές δηλαδή δεν ήξεραν του Υπουργείου σας, της αρμοδιότητάς σας. Και αν δεν ήξεραν, γιατί δεν ρώτησαν τον ΕΦΚΑ? Θα πάρω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, συνεχίστε. Και τότε φαίνεται ότι ούτε ο ΕΦΚΑ γνώριζε. Διότι ως μη όφιλε, και αντί να ρωτήσει τη Διαρκή Επιτροπή Κρίσης Βαρέων και Ανθυγινών, αυτό ήταν το μόνο αρμόδιο όργανο για να μάθει, ρωτάει το Υπουργείο Μεταφορών κάτι άσχετο. Τι το ρωτάει? Αν δηλαδή τα σχολικά λεωφορεία είναι μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης που ανοίγουν σε μεταφορικές εταιρείες, κάτι τύπου δηλαδή ΚΤΕΛ. Το ρωτάει αν τα λεωφορεία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, αύριο μπαίνουμε και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ΕΚΤΕΛ, με τα οποία οι ανήλικοι επιβάτες μεταφέρονται πληρώνοντας εισιτήριο. Άκουσον, τι ρώτησε. Τι απαντάει το Υπουργείο Μεταφορών? Προφανώς, όχι, δεν είναι. Τους απαντάει. Είναι. Και τότε ο ΕΦΚΑ, στις 4 Μαρτίου, ούτε μήνα μετά τη διενέργεια του ελέγχου, και πριν οι επιθεωρητές που έχει στείλει βγάλουν οποιαδήποτε άποψη, απόφαση, πριν. Το Τμήμα Ασφάλισης Μισθωτών εκδίδει μια ερμηνευτική εγκύκλιο, προσέξτε, με την οποία απεντάσει όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων από τα βαρέα και ανθυγινά. Και μία εβδομάδα μετά απαντάει και οι επιθεωρητές που διενήργησαν τον αρχικό έλεγχο και εκδίδουν το επίσημο πόρισμά τους. Όπως εσείς απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, στην ερώτηση της κυρίας Κτενά, 8 μήνες μετά τον έλεγχο, το Δεκέμβριο του 20 δηλαδή, συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή, η μόνη που μπορούσε να αποφασίσει αν έπρεπε να απεντάξει ή όχι τους οδηγούς λεωφορείων, εκπαιδευτηρίων. 8 μήνες λοιπόν μετά, το Δεκέμβριο του 20, συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή 4 φορές και δεν λαμβάνει καμία απόφαση, δηλαδή ισχύει το προηγούμενο καθεστώς, ναι ή όχι?
όταν συμβαίνει αυτό. Αν συνδυάσω λοιπόν τώρα την ασύλληπτη ταχύτητα του ΕΦΚΑ να εκδώσει μέσα σε λιγότερο μήνα την ερμηνευτική εγκύκλιο απένταξης με την απροθυμία της αρμόδιας επιτροπής, της μόνης αρμόδιας επιτροπής των βαρέων και ανθυγινών, να καλύψει αυτή την αμηνία 8 μήνες μετά. Είμαι πολύ καχύποπτη, κύριε Υπουργέ, να συμπεράνω ότι η κυβέρνησή σας έχει δώσει γραμμή να απεντάξει κλάδους εργαζομένων από τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα και να κάνει δώρο στους εργοδότες το επιπλέον κόστος των βαρέων και ενσύμων, γιατί αυτοί τα πληρώνουν. Και το ότι οδηγεί σχολικών λεωφορείων είναι τα πρώτα θύματα. Με βάση επομένως όσα εξέθεσα, επαναδιατυπώνω την ερώτησή μου ως εξής. Πρώτον, συμφωνείτε εσείς ως ο αρμόδιος υφυπουργός, αρμόδιος για τον ΕΦΚΑ, αρμόδιος από τον Αύγουστο του 20, σημειώστε το λίγο αυτό, να στερείται ένας ολόκληρος κλάδος εργαζομένων με μη σύνομο τρόπο τα κεκτημένα του ασφαλιστικά δικαιώματα που έπρεπε εσείς να υπερασπίζεστε? Μήπως είναι κατεύθυνση της κυβέρνησής σας να δωρήσετε το επιπλέον κόστος στους εργοδότες των βαρέων και αθυγινών? Και αν δεν συμβαίνει αυτό και είμαι πράγματι καχύποπτη και ως μειόφυλα, τότε πότε θα ακυρώσετε την παράτυπη και λανθασμένη απόφαση ενός τμήματος του ΕΦΚΑ και θα αποδώσετε αναδρομικά τα σωστά ένσημα στους οδηγούς που τα στερήθηκαν? Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και θα μιλήσω ευχαριστούμε λιγότερο τη δεύτερη φορά. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Φωτίου. Θα απαντήσω ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Φωτίου, το θέμα στο οποίο αναφέρεστε έχει συζητηθεί επακριβώς, ακριβώς η ίδια ερώτηση ήταν, ενώπιον της Βουλής κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της συναδέλφουσας του Κουκουέ, της κυρίας Κτενά, στην οποία αναφερθήκατε και εσείς δύο φορές, κατά τη συνεδρία στις 31 Ιανουαρίου του 2024. Εκτότε δεν έχει προκύψει κάποιο καινούργιο δεδομένο ώστε να δοθεί διαφορετική απάντηση. Μου επιτρέψτε λοιπόν να επαναλάβω ορισμένα σημεία για τα οποία έχει ήδη ενημερωθεί το Σώμα. Καταρχάς, ο ισχύον πίνακας βαρέων και αθυγιεινών εργασιών που τέθηκε σε ισχύ την 1η-1η του 2012 επανακαθόρισε τους χώρους, τις εργασίες και τις ειδικότητες που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στο πρώτο μέρος του κανονισμού καθορίζονται ρητά συγκεκριμένοι χώροι στους οποίους οι απασχολούμενοι στις αναφερόμενες ειδικότητες υπάγονται στην ασφάλιση βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται πρώτον αν ο ασφαλισμένος εργάζεται σε οικονομική μονάδα στο αντικείμενο δράσης οποίας περιλαμβάνεται κάποια από τις περιγραφόμενες εργασίες και δεύτερον εξετάζεται αν ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος εργάζεται με την ειδικότητα που αναγράφεται έναντι της αντίστοιχης εργασίας του πίνακα. Επομένως, πρέπει να πληρούνται και τα δύο κριτήρια, και του χώρου εργασίας και της συγκεκριμένης ειδικότητας. Στην 51η περίπτωση εργασιών του πρώτου μέρους του κανονισμού, ως χώρος εργασίας ορίζονται οι επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, σε συνδυασμό με τις ειδικότητες οδηγή βαρέων φορτηγών μεικτού τύπου άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων, πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς, οδηγή ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδηγή και βοηθή ασθενοφόρων, διασώστας και καθαριστές λεωφορείων. Η απαρίθμηση των εργασιών και των ιδιοκτήτων που υπάγονται στο καθεστώς προστασίας του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων είναι ως γνωστόν περιοριστική. Ο λόγος είναι ότι ο κανονισμός προβλέπει ειδικές ευνοϊκές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, αναγνωρίζοντας ακριβώς ότι η επιμακρόν απασχόληση στις εργασίες ή ειδικότητες αυτές επιφέρει πρόωρη φθορά ή και εξασθένηση του οργανισμού τους και κατακολουθεί αδυναμία τους να εργάζονται για διαστήματα ίδια με αυτά των απασχολουμένων σε επαγγέλματα που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση ορισμένων ασφαλισμένων από την άποψη των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τους, ιδίως σημείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, σε συνδυασμό με την περιοριστική και όχι ενδεικτική απαρίθμιση των εργασιών και ιδιοκτήτων που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθιστά τις διατάξεις του κανονισμού αυτό που οι νομικοί ονομάζουν εξαιρετικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, οι σχετικές διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται στενά, όπως έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα η νομολογία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι επιτρεπτή η διασταλτική ερμηνεία ή η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού σε παρεμφερείς περιπτώσεις εργασιών ή ειδικοτήτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ, η Διεύθυνση Ασφάλισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα, με αφορμή ερωτήματα που αφορούσαν την υπαγωγή ΙΜΗ των οδηγών σχολικών λεωφορείων και σχολικών πούλμαν στις ανωτέρω διατάξεις, απίφθινε ερώτημα το Φεβρουάριο του 2020 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως αρμόδιο για την εποπτεία του τομέα των μεταφορών για το εάν τα σχολικά λεωφορεία ανήκουν στην κατηγορία των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επικαλέστηκε στην απάντησή του τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1071 του 2009, που ορίζει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών ως τη δραστηριότητα κάθε επιχείρηση που εκτελεί με λεωφορεία μεταφορές επιβατών παρεχόμενες στο κοινό ή σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών, έναντι κομίστρου καταβαλωμένου από τον επιβάτη ή τον διοργανωτή της μεταφοράς. Στον ορισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους δεν είναι οι οδικές μεταφορές επιβατών, αλλά εκτελούν συγκεκριμένο έργο παρεπιπτόντως στο πλαίσιο μιας διευκόλυνσης του έργου τους, παραδείγματος χάρη για τη μεταφορά του προσωπικού ή για τη μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία. Βάσει λοιπόν της απάντησης αυτής, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε το σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στην ερώτησή σας, διευκρινίζοντας ότι τα ανωτέρα πρόσωπα δεν ανήκουν στην περίπτωση 51 του πρώτου μέρους του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Το θέμα, όπως αναφέρατε και εσείς στην ερώτησή σας, απασχόλησε την Διαρκή Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, η οποία συστάθηκε με την υπαριθμό 9535 κάθετος 2020 Υπουργική Απόφαση. Συγκεκριμένα, το αίτημα ένταξης των οδηγών σχολικών λεωφορείων και πούλμαν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα συζητήθηκε σε 4 συνεδριά της Επιτροπής, η οποία όμως δεν έλαβε καμία συγκεκριμένη απόφαση. Έχω περάσει τον επιτρεπόμενο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πω στην δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Φωτίου, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υφυπουργέ, είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μιλάω ευθέως. Σας είχα ειδοποιήσει ότι έχω ακούσει επανειλημμένα 3 φορές την απάντηση που δώσατε στην κυρία Κτενά. Μου διαβάζετε τα ίδια που είπατε στην κυρία Κτενά. Με υποτιμάτε σε τέτοιο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, να σας ξαναρωτήσω ορισμένα πράγματα. Εσείς δώσατε την δική σας απόφαση, ΙΑ δηλαδή, 9535 του 20. Ήταν δική σας απόφαση που ρωτήσατε να συνέλθει η μόνη αρμόδια επιτροπή για οποιαδήποτε αναθεώρηση. Οποιαδήποτε αναθεώρηση πάνω στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή, να συγκαλέσετε τη Διαρκή Επιτροπή Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών. Εσείς το ρωτήσατε, γιατί θα σας τιμούσε αυτό. 1. 2. Μετά από 8 μήνες, λοιπόν, ή δεν ξέρω πότε ρωτήσατε την Επιτροπή να συγκληθεί, συνεκλήθη. Και όπως λέτε, και τώρα μου το απαντήσατε μόλις, τι είπε η Επιτροπή που συνεκλήθηκε συνεδρίας 4 φορές, δεν έβγαλε καμία απόφαση. Γιατί δεν έβγαλε απόφαση και όταν δεν βγάζει μια Επιτροπή απόφαση, τι ισχύει, είμαστε σε κενό νόμου, ισχύει ο προηγούμενος. Ναι ή όχι κύριε καθηγητά, ισχύει ο προηγούμενος. Δηλαδή ισχύει η απόφαση της Επιτροπής που εφαρμόζεται από το 12. Ναι ή όχι, πείτε μου επιτέλους να καταλάβω κι εγώ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Και μου επικαλείστε, μου διαβάζετε ένα κομμάτι που είναι το ίδιο με αυτό που σας λέει ο συνήγορος του πολίτη από το 20 και είναι καταπέλτης εναντίον της απόφασης. Τι λέει ο συνήγορος του πολίτη, αυτό που μου διαβάσατε. Θέλετε να σας το ξαναδιαβάσω, η διατάξη του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών αποτελούν εξαιρετικό δίκαιο. Τι θα πει εξαιρετικό δίκαιο? Μη επιδεχόμενες διασταλτική ερμηνεία. Τι λέει μου το διαβάσατε μόλις πριν 2 λεπτά. Άρα καταλήγει, δεν μπορεί επομένως να τροποποιούνται από τη διοίκηση με οδηγίες ενός γενικού εγγράφου χωρίς την ύπαρξη κανονιστικής πράξης όπως ορίζεται από το άρθρο 17 παράγραφος νόμου 3863 του 2010. Άρα, οι επιθεωρητές του ΕΦΚΑ δεν εφάρμοσαν τον νόμο ως όφυλαν. Δεν έθεσαν οι ίδιοι το ερώτημα στον ΕΦΚΑ, αλλά και ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο. Αφού ηγέρθη τέτοιο μείζον θέμα κατά τον ΕΦΚΑ και το Υπουργείο, δεν απέστειλε δεύτερο έλεγχο από ανώτερους υπαλλήλους.
Τι κάνατε εσείς λοιπόν, αποστείλατε δεύτερο έλεγχο? Όχι, προφανώς. Και τώρα, τι έχει γίνει? Εν τω μεταξύ έχουν γίνει επιπλέον 5 αποφάσεις πρωτοδικείων, κύριε Υφυπουργέ, οι οποίες έχουν δικαιώσει τους εργαζόμενους με το σκεπτικό ότι ο κανονισμός βαρέων και ανθυγινών, όπως τον όρισε η Επιτροπή Κρίσης των Βαρέων και Ανθυγινών, περιλαμβάνει τους οδηγούς λεωφορείων εν γέννη. Επομένως, σας ξαναρωτώ εντύμως, και βλέπετε δεν προσπαθώ να κάνω κανένα πολιτικό σκάνδαλο να δημιουργήσω, γιατί υπήρχαν και άλλα στοιχεία σε αυτή την υπόθεση που δεν τα επικαλέστηκα καθόλου. Θα επανέλθω όμως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Επομένως, εάν η κυβέρνησή σας δεν έχει αποφασίσει να κάνει δώρο στους εργοδότες εις βάρος των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων το κόστος των βαρέων και ανθυγιεινών εσήμων, όπως βάσιμα ανέπτυξα μέχρι στιγμής, νομίζω, τότε σας ρωτώ, θα αποσύρετε εσείς άμεσα την παράτυπη και λανθασμένη απόφαση του ΕΦΚΑ ή θα το αφήσετε να σέρνετε όσα χρόνια μπροστά, όσα χρόνια θέλετε? Και αν θα υποχρεώσετε τους εργοδότες να προβούν αναδρομικά στην καταβολή των αχρεωστήτως παρακρατηθένων βαρέων ενσήμων των οδηγών σχολικών λεωφορείων. Και λέω για τα σχολικά λεωφορεία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, γιατί για αυτά πρόκειται, δεν πρόκειται για τα δημόσια, πρόκειται για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, γιατί και αύριο αρχίζει η νέα ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ νομίζω όλα σχετίζονται. Πείτε μου γιατί δεν σχετίζεται τίποτα με τίποτα. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, είστε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φωτίου, ως προς το ότι η απάντηση που δίνω στην ερώτησή σας είναι ίδια με την απάντηση την οποία έδωσα στην κυρία Κτενά, πραγματικά όταν τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει, δεν πρόκειται να δώσω διαφορετική απάντηση. Όπως ανέφερα στην πρωτολογία μου, οι κανόνες για την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα συνιστούν εξαιρετικό δίκαιο, γιατί εισάγουν απόκληση από τον κανόνα που ισχύει γενικά για τη συνταξιοδότηση όσον αφορά ιδίως το όριο ηλικίας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Επομένως, οι κανόνες αυτοί ερμηνεύονται στενά και δεν μπορούν να εφαρμόζονται αναλογικά σε άλλες παρόμοιες κατηγορίες εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3863 του 10, ο πίνακας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Δηλαδή, προβλέπεται συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία για την εξέταση των θεμάτων, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Επομένως, όταν συγκροτηθεί εκ νέου η Επιτροπή Κρίσεων για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα μπορούσε να τεθεί το θέμα εκ νέου εκ μέρους των οδηγών σχολικών λεωφορείων. Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς δεν ισχύει αυτό που λέτε κι εσείς και το επαναλάβατε δύο φορές στην τοποθέτησή σας, ότι υπάρχει κεντρική οδηγία προς τον ΕΦΚΑ να απεντάσει κλάδους και ομάδες εργαζομένων από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως αναφέρατε και στην πρωτολογία αλλά και στη δευτερολογία σας. Όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις, στις οποίες αναφέρεστε, το ελληνικό δημόσιο δεν ήταν διάδικος και δεν έχει λάβει μέρος στις σχετικές διοικητικές δίκες, ούτε του κοινοποιήθηκαν οι σχετικές προσφυγές όταν κατατέθηκαν. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πρόκειται, το είπατε και εσείς στην τοποθέτησή σας, για πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις. Συνεπώς, η διοίκηση και προκειμένου ΕΦΚΑ προφανώς θα εκτελέσει αυτές όταν φτάσουν στο στάδιο της τελεσυδικίας, όπως άλλωστε προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Στην ερώτησή σας αναφέρεστε επίσης στο πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη σχετικά με το θέμα. Υποθέτω ότι αναφέρεστε στο με αριθμό πρωτοκόλλου 278101 κάθετος 48986 κάθετος 2020 έγγραφο που έχει δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του συνηγόρου του πολίτη. Για λόγους ακρίβειας θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν πρόκειται περί πορίσματος αλλά εγγράφου το οποίο εστάλει προς τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο έρευνας κατόπιν αναφοράς που έλαβε ο συνήγορος του πολίτη. Το εν λόγω έγγραφο, ναι, μεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις επί του εν λόγω ζητήματος, αναφέρει όμως ρητά, και παίρνω από το λέξη προς λέξη, ο συνήγορος του πολίτη, ευρισκόμενος στην αρχή της έρευνας των συγκεκριμένων αναφορών, ούτε επιθυμεί, επί του παρόντος τουλάχιστον, ούτε θα μπορούσε να διατυπώσει οριστική άποψη για τις διευκρινήσεις που παρέχονται με το υπαριθμόν
51485 κάθετος 2020 γενικό έγγραφο της διεύθυνσής σας. Κάτι τέτοιο απαιτεί εξαντλητική έρευνα των πραγματικών περιστατικών που συνθέτουν την περίπτωση αυτή, κάτι που μεταξύ άλλων προϋποθέτει την εκ μέρους σας αναλυτική ενημέρωσή μας. Στο εν λόγω έγγραφο, πράγματι απάντησε η Γενική Διεύθυνση Εισφορών του ΕΦΚΑ. Ούτε στη σελίδα του συνηγόρου του πολίτη αναφέρεται κάποια οριστική άποψη, ούτε κάποια αντίστοιχη κοινοποίηση έχει γίνει προς το Υπουργείο Εργασίας. Συμπερασματικά, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε το σχετικό έγγραφο για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων κατόπιν αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με το αιτιολογικό ότι οι επιβατικές μεταφορές δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητα των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται και επομπένως δεν εμπίπτουν στην έννοια των οδικών των επιβατικών μεταφορών, όπως ορίζονται από τον κανονισμό 1071 του 2009. Το θέμα εξετάστηκε στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Αθυγιεινών Επαγγελμάτων χωρίς να ληφθεί απόφαση. Υπάρχουν ορισμένες πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις για τις οποίες θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία όταν φτάσουν στο στάδιο της τέλειας ηλικίας. Και τέλος, επαναλαμβάνω, το θέμα μπορεί να εξεταστεί εκ νέου όταν συγκροτηθεί ξανά, και αυτό θα γίνει σύντομα, η Διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ.